Για πάμε στον κύριο Μπάρκα που είναι μέσα στα πράγματα και τα γνωρίζει φυσικά πολύ καλύτερα από εμάς. Καλημέρα κύριε Μπάρκα. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Καλημέρα στους ακροατές και στις ακροάτησές σας. Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται τώρα, βλέπουμε διεργασίες που εξελίσσονται σε πολλά επίπεδα, κύριε Μπάρκα, είναι αλήθεια. Ο κύριος Τσίπρας είχε μια βαρύνουσα τοποθέτηση χθες. Βαρυσήμαντη τοποθέτηση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία με βάση αυτά που είπε και έτσι όπως τα περιέγραψε. Περιέγραψε ένα νέο περιβάλλον που πρέπει να δημιουργηθεί για να ισορροπήσουν τα πράγματα, όπως είπε και ο ίδιος. Μένει να φανεί βέβαια στην πορεία τι θα γίνει, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και με ποιο πρόσωπο, γιατί εδώ βλέπουμε και ένα διαγωνισμό στο ΠΑΣΟΚ προσώπων, έχουν ανοίξει διαδικασίες εκεί. Έγινε σε αμφισβήτηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης. Θα δούμε τι θα γίνει. Εσείς τι βλέπετε, πώς θα αξιολογείτε? Επιτρέψτε μου πριν μπω στην ουσία της απάντησης να πω κάτι για το προηγούμενο θέμα που κουβεντιάζατε και για το θέμα που παίζει τέλος πάντων τις τελευταίες ώρες στην επικαιρότητα. Έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα ως κοινωνία. Σωστά είπατε ότι πρέπει να δούμε το ζήτημα από την αρχή, πώς θα φορακίσουμε δηλαδή τις ζωές όλων των ανθρώπων, των γυναικών, των κακοποιητικών συμπεριφορών, πρέπει να το δούμε ως κοινωνία. Mm-hmm. Και το λέω αυτό διότι πρέπει να μάθουμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, θα πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με εκείνη την παιδεία, όπου τα αγόρια θα σέβονται τα κορίτσια, τα κορίτσια... Θα πρέπει να τους πούμε ότι δεν είναι συμπεριφορά, η κακοποιητική συμπεριφορά πρέπει να καταγγέλλεται και δεν είναι ανεκτή, δεν πρέπει να ανεχόμαστε τέτοιες πράγματα. Ναι. Οι γονείς πρέπει να καταλάβουν ότι έχουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, κυρίαρχο ρόλο στο μεγάλωμα των παιδιών και πρέπει να το δούμε. Έχουμε όμως πρέπει να αποφασίσουμε και να καταλάβουμε ότι έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα ως κοινωνία. Και πρέπει αυτό τουλάχιστον να το δούμε, να το αναγνωρίσουμε. Τώρα. Όλα αυτά που λέγατε περί της κεντροαριστεράς και αυτά που ο Αλέξης Τσίπρας είπε στην ομιλία του στο Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας, νομίζω ότι τα έχει απαντήσει, τα είπε πρώτα και κυρίαρχα η κοινωνία. Και το είπε μέσω του αποτελέσματος και μέσω της ψήφου του, μέσω της ψήφου της, συγγνώμη, στις ευρωεκλογές. Mm-hmm. Η κοινωνία ψήφισε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εξωματική αντιπολίτευση με μικρή διαφορά από το ΠΑΣΟΚ και νομίζω ότι το μήνυμα που βγαίνει από την κάλπη που αφορά την κεντροαριστερά, τα κόμματα της κεντροαριστεράς, είναι αυτό. Ότι πρέπει, παιδιά, είναι απέτησή μας να τα βρείτε για να μπορέσουμε και εμείς να αποκτήσουμε μια δυνατή φωνή στη Βουλή, ενιαία φωνή στη Βουλή, η οποία θα είναι ο δεύτερος πόλος εξουσίας απέναντι στην Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μα εσείς δεν μπορούσατε να τα βρείτε, κύριε Μπάρκα, ούτε στο κόμμα σας. Διασπαστήκατε σε τρία κομμάτια στο κόμμα σας. Θα τα βρείτε με όλα τα άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς. Αυτό είναι κάτι που συνέβη, μας πλήγωσε πάρα πολύ. Καταφέραμε όμως, μείναμε εξωματική αντιπολίτευση παρά τον στόχο άλλων κομμάτων να μας ρίξουν, να μην είμαστε εξωματική αντιπολίτευση, να χάσουμε, αν θέλετε, τη θέση μας στην Βουλή. Καταφέραμε και την διατηρήσαμε. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν το βλέπουμε με έπαρση αυτό το αποτέλεσμα και λέμε. Ο Στέφανος Κασελάκης κατέθεσε και μία πρόταση, η οποία τι λέει? Λέει, παιδιά, προγραμματικά πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα. Ναι. Όχι σε κλειστά δωμάτια. Με την κατάθεση, παραδείγματος χάρη, κοινών σχεδίων νόμου για την ακρίβεια. Mm-hmm. Με τη συνεργασία όλων των δυνάμεων στην αυτοδιοίκηση. Με συνεργασία όλων των δυνάμεων στα επιμελητήρια. Εκεί, τέλος πάντων, που δίνονται οι μάχες για την κοινωνία, για τη μικρομεσαία επιχείρηση, για τους πολίτες στη γειτονιά. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι μία πρόταση η οποία μπορεί να αξιολογηθεί θετικά. Είναι μια πρόταση που μπορεί να περπατήσει. Εγώ την βλέπω πάρα πολύ θετικά. Δεν έχω να χωρίσω τίποτα με τους βουλευτές, παραδείγματος χάρη του ΠΑΣΟΚ. Όχι. Και το λέω αυτό γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο κόμμα. Ναι. Δεν θα μπω στη διαδικασία να συζητήσω ούτε να κουβεντιάσω τα ισοκομματικά του ΠΑΣΟΚ. Αφορά το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Μακάρι να βρει την ισορροπία του και μακάρι να ακούσει η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ή η βάση του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι η βάση του ΠΑΣΟΚ το έχει ακούσει. Αλλά να ακούσει η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ αυτό, την πρότασή μας. Να πάμε, παραδείγματος χάρη, να πάρουμε πρωτοβουλίες και να καταθέσουμε από κοινού σχεδίο νόμου για τα θέματα της ακρίβειας ή, παραδείγματος χάρη, των ελευθερών επαγγελματιών. Αυτό, κύριε Μπάρκα, αυτομάτως θα σημάνει ότι μπορείτε να αντιμετωπίσετε και τα προβλήματα της χώρας, να διακυβερνήσετε με επιτυχία. Αυτό, γιατί, κύριε Παυλόπουλε, θα σημάνει εδώ, ότι βρίσκουμε το βηματισμό μας και ότι μπορούμε να συνεργαστούμε. Εντάξει. Προγραμματικά. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι σιγά σιγά αυτό μπορεί να καταλήξει, μπορεί να καταλήξει, κατά την άποψή μου, και στην κοινή κάθοδο. Αλλά είμαστε λίγο μακριά από αυτό. Ας κάνουμε αρχικά τα πρώτα βήματα, δηλαδή, το ξαναλέω. Αυτό δεν είναι λίγο λύση ανάγκης?
το τελευταίο χαρτί της πολιτικής επιβίωσης. Δηλαδή, δύο πλευρές που απέτυχαν στην αυτόνομη πορεία τους να συνεννοούν, μπας και σωθούν. Όχι, με την ίδια. Όχι. Όπως έγινε με τον κύριο Δούκα. Ο κύριος Δούκας 14% πήρε. Δεν είναι κανένας πετυχημένος. Δεν ψήφισε ο λαός. Ο κύριος Αθηναίων με την ψήφο. Ναι, το 14% του λαού έχει κανονικά. Το εκλογικό σύστημα, κύριε Οικονόμου, είναι αυτό το οποίο, αν θέλετε να το κρίνετε. Εγώ όλα το κρίνω. Εγώ κρίνω το τελικό αποτέλεσμα. Με τον Υπουργό Εσωτερικών να μιλήσετε, τον κύριο Λιβάνιο. Όχι, δεν με ενδιαφέρει να αυτό. Να το αλλάξει. Εγώ λέω σαν πρόσωπο, επειδή λέτε τώρα για τεχνητές συγκολήσεις. Μας έλεγε ένας παλιός πολιτικός, αν θέλεις να διαλύσεις την αντιπολίτευση, ένωσέ τι. Εγώ όχι. Εγώ μίλησα για προγραμματική σύγκληση και για καμία συγκόλληση. Ναι. Μακριά από εμένα αυτές τις λέξεις. Αν αυτό καταλάβατε από τα λεγόμενά μου προηγουμένως, είναι λάθος. Καταλάβατε λάθος. Mm-hmm. Εγώ μίλησα για προγραμματικές συγκλήσεις, τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας, να βρούμε ένα κοινό βηματισμό και μπορούμε να καταλήξουμε. Και μπορούμε να καταλήξουμε. Σε μια συμπόρευση. Και σε συμπόρευση. Και με κοινό πρόσωπο. Έτσι, μπορούμε να καταλήξουμε και εκεί. Πώς θα έχουν. Τρεις αρχηγούς θα έχουν. Ένας θα είναι ο υποψήφιος. Ναι, αλλά εδώ βλέπω πολλούς διαθέσιμους. Ας βρούμε τα πρώτα βήματα. Κύριε Οικονόμου, επειδή το ξαναλέω, επειδή είπατε ότι ο κύριος Δούκας εκλέφθηκε με 14%. Ο κύριος Δούκας εκλέφθηκε με πάρα πολύ. Όχι, λέω το προσωπικό του κεφάλαιο 14% είναι. Άλλο τι έγινε μετά. Ο κύριος Δούκας είναι δήμαρχος Αθηναίων, εκλεγμένος με πάνω από 50%. Μάλιστα. Στο δεύτερο γύρο και υποσυνθήκες. Από τη στιγμή που οι δεξιοί πήγαν για μπάνιο, νομίζω ότι θα κερδίσει ο Μπακογιάννης. Κύριε Οικονόμου, σεβόμαστε τους νόμους. Απολύτως, δεν το συζητάμε. Αυτό είναι δήμαρχος Αθηναίων. Είναι εκλεγμένος, κύριε Οικονόμου, με πάνω από 50%. Καλά, το ένα δεν ήταν δηλαδή το άλλο. Μπορούμε να σεβόμαστε τους νόμους, αλλά συζητάμε. Να μετράμε και τα δεδομένα. Τώρα με συζητάμε. Πώς. Αλλά δεν τον αφισβητούμε τον δήμαρχο. Ο δήμαρχός μας είναι. Ο κύριος Τσίπρας μπορεί να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας. Κοιτάξτε, θα είμαι ο τελευταίος που θα προσπαθήσει να εκφράσει τον Άλεξη Τσίπρα. Ο Άλεξης Τσίπρας είναι ο φυσικός ηγέτης αυτού του χώρου. Είναι ο πρωθυπουργός της, πρώην πρωθυπουργός της χώρας. Είναι ο άνθρωπος που μας πήρε από το 3% και μας έκανε κυβέρνηση. Mm. Είναι ο άνθρωπος που όλους εμάς, τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μας έκανε βουλευτές και καταφέραμε και γίναμε βουλευτές και υπουργοί. Και θα πρέπει να σεβόμαστε τουλάχιστον τον Άλεξη Τσίπρα. Εγώ λοιπόν, από σεβασμό και μόνο, επειδή τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, επειδή η κοινή μας πορεία ξεκινά από την ελέα του συνασπισμού, όπου τον είχα και γραμματέα το 1999, αν και είμαι μικρός από τότε είμαι στην ελέα του συνασπισμού, δεν θέλω να τον εκφράσω. Ο Άλεξης Τσίπρας είναι ο φυσικός μας ηγέτης, είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε στην τελευταία συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, του Σύνταγμα των Ευρωεκλογών, είναι ο φυσικός ηγέτης. Μπορεί να παίξει δηλαδή ρόλο ή όχι? Εκ των πραγμάτων με την παρουσία του και μόνο παίζει ρόλο. Δεν ξαναλέω, δεν θέλω εγώ να εκφράσω κάτι. Εντάξει, κατανοητό, κατανοητό αυτό που λέτε. Ευχαριστούμε κύριε Μπαρκά, καλή σας μέρα. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.